Ματέως περιμένουν τους άμεσα ενδιαφερόμενους οι υπάλληλοι του τμήματος χαρτογράφησης της Διεύθυνσης Δασών στο γραφείο που διαμορφώθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει όσους επιθυμούν να καταθέσουν αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες όπου αναρτήθηκαν πριν 20 περίπου ημέρες. Η προσέλευση, παρά το γεγονός ότι η ημερομηνία υποβολής ενστάσεων λήγει στις 29 Αυγούστου, είναι όχι απλά υποτονική, αλλά σχεδόν ανύπαρκτη. Από την ήδη μέχρι τώρα επεξεργασία που έχουμε κάνει, φαίνεται ότι γύρω στα 655 στρέμματα έχουν αλλάξει μορφή στην περιοχή των λεχινών που έχουμε κάνει την ανάρτηση των χαρτών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παλιότερα αυτά ήταν δασικές εκτάσεις, έχουν αποτυπωθεί ως δασικές εκτάσεις και τώρα έχουν αποτυπωθεί ως αγροτικές εκτάσεις. Επί αυτών των εκτάσεων, όποιος έχει αντίρρηση και εφόσον μπορεί και έχει ένομο συμφέρον, καλό είναι να κάνει μια αντίρρηση. Από τη μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουμε, δυστυχώς μέχρι τώρα, παρότι έχουν περάσει ήδη 15-20 μέρες και θέλουμε άλλες 10 μέρες μέχρι τέλος του μηνός, έχουν γίνει μόνο 2 αντιρρήσεις συνολικής έκτασης 15 στρεμμάτων. Οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν στον πύργο για τα λεχενά της Ηλίας στους επόμενους μήνες μετά την εξέταση των αντιρρήσεων που τυχόν υποβληθούν θα καταστούν οριστικοί, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τον νομό της Ηλίας, ένα νομό πυρόπληκτο με ακόμη ανοιχτές πληγές, όπου οριοθετείται και καταγράφεται με διαφάνεια τι είναι δάσος και τι δασική έκταση. Η προστασία του δασικού πλούτου από έκνομες ενέργειες είναι ένα μείζον εθνικό θέμα και ένα από τα σπουδαιότερα αντικείμενα της δασικής υπηρεσίας στην χώρα. Στα πλαίσια αυτής της αποστολής, οι διευθύνσεις δασών προχώρησαν στην σύνταξη και ανάρτηση δασικών χαρτών, οι οποίοι δρούν συμπληρωματικά στο Εθνικό Κτηματολόγιο και ολοκληρώνουν την καταγραφή των δασικών εκτάσεων της χώρας κατά τρόπο διαφανή και οριστικό. Η εργασία αυτή αποτελεί ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο χωροθέτησης και προστασίας των δασών. Όπως είναι ήδη γνωστό, από τις 17 Ιουλίου έγινε πρώτη ανάρτηση δασικών χαρτών στον νομό Ηλίας και συγκεκριμένα στην περιοχή ΟΤΑ Λεχενών. Με τους δασικούς χάρτες αυτές γίνεται μια πρώτη καταγραφή των δασικών και γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή αυτή. Και όπως έχουμε πει και στον τύπο και έχουν βγάλει και ανακοίνωση, η τελευταία ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών, όποιος έχει να κάνει αντίρρηση επί του δασικού χάρτη, είναι 8-29 Αυγούστου δηλαδή για τους κατοίκους εσωτερικού και 16 Σεπτεμβρίου για τους κατοίκους του εξωτερικού. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική, δεν πρόκειται και ούτε προβλέπεται να δοθεί περαιτέρω παράταση. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να δοθεί παράταση λόγω του Αυγούστου και όλα αυτά. Το σύστημα αυτόματα κλειδώνει στις 30 του μηνός, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω εισαγωγής αντιρρήσεων στο σύστημα. Από την ήδη μέχρι τώρα επεξεργασία που έχουμε κάνει, φαίνεται ότι γύρω στα 655 στρέμματα έχουν αλλάξει μορφή στην περιοχή των λεχινών που έχουμε κάνει την ανάρτηση των χαρτών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παλιότερα αυτά ήταν δασικές εκτάσεις, έχουν αποτυπωθεί ως δασικές εκτάσεις και τώρα έχουν αποτυπωθεί ως αγροτικές εκτάσεις. Επί αυτών των εκτάσεων, όποιος έχει αντίρρηση και εφόσον μπορεί και έχει ένομο συμφέρον, καλό είναι να κάνει μια αντίρρηση. Οι δασικοί χάρτες βρίσκονται αναρτημένοι στις διευθύνσεις των δασών, των νομών, στα οικεία δασαρχεία των περιοχών αυτών, στα δημοτικά καταστήματα και τις τοπικές κοινότητες των αντίστοιχων υποδασική κτηματογράφηση γεωργικών περιοχών. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι πολίτες των περιοχών αυτών θα πρέπει να προσέρχονται στους τόπους ανάρτησης των δασικών χαρτών και να ελέγχουν τον χαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας τους, δάσος ή άλλης μορφής. Όσοι θίγονται από τον χαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αντίρρηση μέχρι και τις 29 Αυγούστου. Το δυστύχημα στην σημαντική αυτή προσπάθεια είναι το γεγονός ότι στο αρμόδιο γραφείο της Ηλίας που λειτουργεί στη Διεύθυνση Δασών στον Πύργο έχουν υποβληθεί μόνο 2 αντιρρήσεις. Ο προϊστάμενος του τμήματος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει παράταση στην διαδικασία. Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι όσοι προσπαθήσουν εκ των υστέρων να πραγματοποιήσουν μεταβολή θα τα βρουν σκούρα. Εδώ θα πρέπει να επιστήσω την προσοχή των πολιτών, των κατοίκων της περιοχής εκεί, τι συνέπειες θα έχουν μετά την κύρωση. Για περιοχές οι οποίες δεν έχουν κυρωθεί, δεν έχουν γίνει μάλλον αντιρρήσεις,
ο χάρτης αυτός θα κυρωθεί ως έχει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οποιαδήποτε μεταβολή μετά επί των εκτάσεων αυτών, οι οποίες δεν έχουν γίνει αντίρρηση, μπορούν να αλλαχθούν μόνο με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, που σημαίνει Συμβούλιο της Επικρατείας. Φανταστείτε τώρα χρονοβόρο και κόστος που έχει για τον πολίτη, ο οποίος είχε ένομο συμφέρον και δεν κατέθεσε αντίρρηση. Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι μετά την κύρωση αυτή, οποιαδήποτε μεταβίβαση, σύσταση, αλλίωση και γενικά οποιαδήποτε μεταβολή στα δικαιώματα, στα εμπράγματα δικαιώματα των περιοχών αυτών, είναι άκυρη και ανίσχυρη αν δεν υπάρχει πιστοποιητικό είτε από το κτηματολογικό γραφείο της περιοχής είτε από τη Διεύθυνση Δασών από εμάς περί του χαρακτήρα της περιοχής. Οπότε φανταστείτε ότι εκτάσεις οι οποίες ήταν δάση παλιότερα, αγρή τώρα, στην ουσία δεν μπορούν να μεταβιβαστούν αν δεν πάρουν κάποιο χαρτί από εμάς. Και αυτόματα χαρακτηρίζονται δάση ξανά, έτσι, δασικές περιοχές. Και μετά υπάρχουν και οι άνομες συνέπειες που προβλέπει ο νόμος περί κηρύξεων αδραστηριότητων των εκτάσεων και πρωτοκόλων δικής αποβολής. Φανταστείτε δηλαδή το μέγεθος του προβλήματος αν δεν δούνε οι κάτοικοι εκεί της περιοχής τη σοβαρότητα του προβλήματος που είναι.